Θέμα παρεμπόριο. Είμαστε στην Καβάλα, η οποία σίγουρα δεινοπαθεί από το παρεμπόριο. Θέλω να μου πείτε πόσο έντονο είναι το πρόβλημα και στη Δράμα. Στη Δράμα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα λόγω και του τελωνίου της εξοχής, και καθημερινά με τα μεικτά κλιμάκια καταγράφουμε πάρα πολλά μεγάλα φορτία με τυροκομικά προϊόντα, με δασικά προϊόντα, με αγροτικά προϊόντα, αλλά και η όλη προσπάθεια την οποία κάνει η αντιπεριφέρεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα άμεσα και ουσιαστικά με τα μεικτά κλιμάκια, τα οποία δεν τα στηρίζει η πολιτεία, παρότι έχει εξαγγείλει εδώ και πολύ καιρό την χρηματοδότηση. Δεν έχει χρηματοδοτήσει εδώ και 1,5 χρόνο, και οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από τα απογεύματα για να κάνουν ελέγχους δεν έχουν πληρωθεί. Πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλα τα διαφυγόντα κέρδη. Ήδη οι τοπικές μας κοινωνίες έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, και ιδιαίτερα το στεγασμένο εμπόριο, το οποίο δοκιμάζεται ιδιαίτερα και το οποίο έχει βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια στην ελληνική οικονομία και περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Η συντεταγμένη πολιτεία δεν έχει δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον, δεν έχει στηρίξει και δεν έχει βοηθήσει καθόλου προς την κατεύθυνση αυτή, και ήδη στο τελωνείο εξοχής είχαμε κάνει και εμείς επίσημες καταγγελίες μεθοδευμένα, συντονισμένα και με επιχειρήματα και στο καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και στις υπηρεσίες της περιφέρειάς μας στην Κομωτινή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να δίνει ένα θετικό μήνυμα. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα καταγραφούν, θα υποθούν στον Υπουργό για να δούμε να υπάρχει άμεσα και ουσιαστικά αντίδραση για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα, για το οποίο η πατρίδα μας χάνει πάρα πολλά χρήματα, και απ' την άλλη έχουμε μια αναθέμητο ανταγωνισμό ο οποίος δημιουργεί πολλά προβλήματα στο υγιές εμπόριο. Όπως λέτε και εσείς και σημειώσατε πολύ σωστά, χρόνια ολόκληρα αυτό το πρόβλημα. Επί του πρακτέου όμως δεν γίνεται τίποτα. Πιστεύετε ότι θα γίνει τίποτα σήμερα ή πάλι επαπτερώντα όλα? Πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλα περιθώρια, και η πολιτεία είναι υποχρεωμένη πλέον να αντιληφθεί ότι δεν έχει άλλες δυνατότητες να δεχόμαστε έτσι χωρίς καμία προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ αρρωστημένη νοοτροπία, η οποία έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια και από Βουλγάρους αλλά και από Έλληνες μικροεπιχειρηματίες. Και εκείνο που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι η Διεύθυνση Υγείας έχει καταγράψει προϊόντα τα οποία είναι εντελώς ανεξέλεγκτα, δεν έχουν ημερομηνίες απάνω. Ήδη είχαμε 2 φορτία με γαλακτοκομικά προϊόντα, των οποίων το μικροβιακό φορτίο ήταν 3 φορές πάνω από τα όρια. Και όλα αυτά για τη δημόσια υγεία είναι ένα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Θα πρέπει κάποτε να αντιληφθούμε ότι είναι υπόθεση όλων μας και δεν είναι υπόθεση ούτε της περιφέρειας ούτε του Υπουργείου.